το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η ύφεση αυτή τη στιγμή του δευτέρου τριμήνου είναι στο 15,2%, με τρομερή καθίζηση όσον αφορά τα έσοδα, εννοείται, από τον τουρισμό, αλλά και οι εξαγωγές των υπολείπων επιχειρήσεων εξακολουθούν να έχουν ύφεση. Όσον αφορά το κομμάτι του ασφαλιστικού, έχουμε ένα μείον 8 έως μείον 10%. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακριβώς τα αποτελέσματα. Πάντως το lockdown που υποχρεωτικά έγινε, γιατί και ακόμα και να μην γινόταν, αν και κάποιοι έχουν κάποια αντίθετη άποψη, θα οδηγούσε στη συγκεκριμένη ύφεση. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, που και πάλι εκεί τα νούμερα δεν θα είναι ενθαρρυντικά. Άλλωστε και από το σήμα που έχουμε και τις κουβέντες που έχουν γίνει με επιχειρηματίες οι οποίοι είναι στο χώρο του εμπορίου όσον αφορά την ένδυση, υπόδηση και σε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα, κατά την περίοδο των εκπτώσεων τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Αυτό οφείλεται βέβαια στην έλλειψη των τουριστών, οι οποίοι σίγουρα δεν ήρθαν ώστε να έχουμε και κατανάλωση. Από εκεί και πέρα έχουμε και μικρότερο αριθμό μεταναστών για την περιοχή μας, ειδικά που αφορά Γερμανών, Ελλήνων της Γερμανίας ειδικά, οι οποίοι ήρθαν κατά πολύ λιγότερη σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, και σίγουρα και το θέμα του κορονοϊού, το οποίο απασχολεί και την τοπική κοινωνία, όπου ο κόσμος εξακολουθεί να είναι επιφυλακτικός, ώστε και πάρα πολύ μεγάλο τμήμα, ειδικά των ηλικιωμένων, δεν κινείται ούτε σε καφετέριες, ούτε σε ταβέρνες και καταναλώνει τα απολύτως απαραίτητα στο σπίτι του. Είναι αρνητικό όλα ρεκόρ αυτά όλων των εποχών αυτό, κύριε Αρβανιτίδη. Ναι, όπως και στην Αμερική είχαμε το μείον 35% και εδώ έχουμε το μείον 15%, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ύφεσης με τα πολεμικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, για το λόγο ότι βρισκόμαστε σε μια οικονομία, βρέθηκε αυτό το ποσοστό της ύφεσης να χτυπάει μια οικονομία η οποία προέρχεται από μια δεκαετή κρίση. Δεν είναι θωρακισμένη η οικονομία μας, δεν μπόρεσε να θωρακιστεί η οικονομία μας, χρειαζόταν κάποια χρόνια ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θωρακίσει κάπως την οικονομία μας, με αποτέλεσμα να μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Και ανησυχούμε για το μέλλον, διότι έρχεται ένα φθινόπωρο και ένας χειμώνας, χωρίς να έχουμε αυτή τη στιγμή εμβόλιο ή φάρμακο για το θέμα του κορονοϊού, και φοβόμαστε πάρα πολύ κάποιο ενδεχόμενο lockdown που θα γίνει ακόμα και σε κάποια τοπική ακόμα αγορά και κοινωνία. Ακολουθεί και ο τομέας των ασφαλιών, κύριε Αρβανιτίδη, αυτήν την πορεία ύφεσης. Ναι. Ήδη έχουμε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου που είναι στο μείον 8,5%, παρόλο που ο στόλος δεν μειώθηκε δραματικά, αν και τώρα πλέον παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν 3 και 4 οχήματα να μειώνουν τα αυτοκίνητα τα οποία θα κινούνται. Επίσης έχουμε το φαινόμενο ότι παρόλο που το τομέα της υγείας είναι αυτός που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, λόγω του γεγονότος ότι τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, τα σοβαρά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας είναι αρκετά ακριβά, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, με αποτέλεσμα να διακόπτονται ακόμα και προγράμματα υγείας, τα οποία σίγουρα αυτή την εποχή στο επίκεντρο της επικαιρότητας είναι η υγεία. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δυσίωνα παγκοσμίως όσο υπάρχει από πάνω το θέμα που λέγεται κορονοϊός, και όσο δεν μπορεί να βρεθεί μία λύση, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συναλλαγές και το εμπόριο στο εξωτερικό. Εδώ αφορά τις επιχειρήσεις μαρμάρου που έχουμε με εξαγωγές, όπου τα στοιχεία που μαθαίνουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι συναλλάσσονται ή δουλεύουν εργάζονται στις επιχειρήσεις, υπάρχει μεγάλη μείωση στο τομέα
του Μαρμάρου όσον αφορά τις εξαγωγές, και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα, σχετικά, όχι κάποια στιγμή, ότι σχετικά σύντομα θα βρεθεί η λύση. Άλλωστε σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση ότι 3 υπουργοί έχουν μπει σε καραντίνα για το λόγο ότι συναντήθηκαν με έναν επενδυτή από το Ισραήλ, ο οποίος βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Πράγμα που βλέπετε ότι δυσχεραίνει την οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση και δραστηριότητα, είτε ατομικά κάποιων επιχειρηματιών, αλλά είτε και της ίδιας της κυβέρνησης. Σας ναι, ναι, σας νόμιζα... Είναι γεγονός ότι παγκοσμίως υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα του κορονοϊού, και δεν βάζουμε, ας αφήσουμε στην άκρη τώρα τα ελληνοτουρκικά, το θέμα του κορονοϊού, είναι πάρα πολύ δύσκολο παγκοσμίως να έχουμε ανάκαμψη. Υπολογίζουν ότι στα τέλη του 2021 θα βρεθεί το εμβόλιο, και αν γίνει αυτό θα έχουμε κάποια εκτείναξη της οικονομίας.